Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ίδρυση ελληνικού κέντρου αμυντικής καινοτομίας, εξυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των ανωτάτων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύσταση κοινού σώματος πληροφορικής στις ενόπλες δυνάμεις και λοιπές διατάξεις. Ως προς την αλλαγή της δομής των ενόπλων δυνάμεων, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε πως δεν μπορεί η χώρα να έχει 204 στρατόπεδα στη Θράκη. Πρέπει να μπούμε σε μια συζήτηση. Έχουμε περισσότερα στρατόπεδα από τον Αμερικανικό στρατό. Είχα πει και στην προηγούμενη συζήτηση, κύριε συνάδελφε, δεν μπορεί η χώρα να έχει 204 στρατόπεδα στην Θράκη. Ο αγαπητός κύριος συνάδελφος, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, είναι βουλευτής Εύρου. Γνωρίζει πολύ καλά. Πρέπει να μπούμε σε μια συζήτηση. Έχουμε περισσότερα στρατόπεδα από τον Αμερικανικό στρατό. Επίσης, ο εισηγητής αξιωματικής αντιπολίτευσης τα ξέρει καλύτερα από μένα. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Και να τα συζητήσουμε έντιμα και καθαρά μεταξύ μας για το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις που θα έχουν και τη δυνατότητα να εκπαιδεύουν στο σημερινό βαθμό, στο σημερινό απαιτητικό βαθμό το προσωπικό μας. Και πώς η θητεία θα πρέπει να αλλάξει για να μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό παίρνουμε τεχνογνωσία από διάφορες χώρες αυτή τη στιγμή που συζητάμε, με προεξάρχον παράδειγμα το φιλανδικό μοντέλο. Λίγες μέρες πριν επισκέφθηκε τη Φιλανδία αντιπροσωπεία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, μετά τη δική μου επίσκεψη. Για τα θέματα προσωπικού, είπε ότι μέσα στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Καταλαβαίνω την ανάγκη, διότι είναι παραμονές ευρωεκλογών να τεθεί το θέμα των ΕΠΟΠ ή να τεθεί το θέμα των υπαξιωματικών, αλλά αυτό δεν θα γίνει, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Υπάρχουν τα συνολικά θέματα προσωπικού, τα οποία μέσα στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 δεσμεύτηκα ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Καταλαβαίνω την ανάγκη, διότι είναι παραμονές ευρωεκλογών, να τεθεί το θέμα των ΕΠΟΠ ή να τεθεί το θέμα των υπαξιωματικών. Δεν θέλησα να υποκύψω στον πειρασμό της προεκλογικής περίοδου και να φέρω κι εγώ κάποιες ρυθμίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν ίσως να έχουν ένα ευνοϊκό αντίκτυπο για την εκλογική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. Θεωρώ ότι η σοβαρότητα επιβάλλει τη βαθιά μελέτη αυτών των προβλημάτων, και την συνολική αντιμετώπιση τους μαζί με το θέμα της θητείας, για το οποίο επίσης έχω τοποθετηθεί, σε ένα νομοθέτημα που, όπως βλέπω τα πράγματα, θα έρθει στην αρχή του φθινοπόρου.